Η αρχή έγινε με την αποστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 18.000 SMS σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων με βιβλία τρίτης κατηγορίας, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Για όσο από αυτούς τους επιχειρηματίες δεν συμμορφωθούν εθελοντικά και δεν προσέλθουν σε φορείες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, θα εφαρμοστεί το σύστημα του στατιστικού υπολογισμού των υποχρεώσεων ΦΠΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πουλάμε τα ίδια αυτά που θα έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει η κίνηση. Ορίστε. Αυτά είναι. 2 ευρώ. Μηδενικές 2 και 2,5 και μηδενικές πράξεις και είναι η ώρα 10.30. Που θα έπρεπε άλλες εποχές να έχουμε πιάσει πολλά λεφτά μέχρι σήμερα. Και τώρα σας ζητάνε και απόδοση ΦΠΑ. Βεβαίως. Δεν γίνεται τίποτα για την Ελλάδα. Τελείωσε. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο τεκμαρτού υπολογισμού των φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και μικρομεσαίους, η οποία προβλέπεται στο νόμο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από το Υπουργείο Οικονομικών και η αποστολή της επόμενης παρτίδας SMS τοποθετείται στις 10 Μαΐου. Αυτή τη φορά αποδέκτες θα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας, οι οποίες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ τον Απρίλιο. Αυτοί οι ίδιοι θα μπουν μες στη Βουλή. Αυτοί που ταλαιπωρούν τώρα θα μπουν στη Βουλή πέστω. Θα μπουκάρουν εννοείται. Ναι. Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ενεργοποιείται η διάταξη του φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπει ότι για όσους επιχειρηματίες και επιτιδευματίες δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι ελεγκτές της εφορίας δεν θα ακολουθούν πλέον τη διαδικασία των προσωρινών ελέγχων και των προσκλήσεων για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, αλλά θα προσδιορίζουν από τα γραφεία τους το ποσό του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε. Μας φτιάξαν όλοι τους. Ο υπολογισμός αναμένεται να γίνεται με βάση το ποσό που είχε δηλωθεί για τις 3 προηγούμενες φορολογικές περιόδους. Με άλλα λόγια λοιπόν, εκεί όπου έπειτα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εντοπίζονται επιχειρήσεις και επιτιδευματίες να μην έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις, θα εφαρμόζεται τεκμαρτός υπολογισμός του ΦΠΑ.